Η Ρόδος συμμετείχε σε τρεις πολύ μεγάλες εκθέσεις, στην Salon de Vacances, η οποία έγινε στις Βρυξέλλες, η έκθεση του Μιλάνου και η έκθεση στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ. Η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου συμμετείχε και στις τρεις εκθέσεις. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη συμμετοχή στις συγκεκριμένες αγορές, τόσο του Βελγίου, όσο της Ιταλίας, όσο και του Ισραήλ, διότι εκεί πάρα πολλοί τουρίστες παρακολουθούν πώς πάει η τουριστική κίνηση, αλλά κυρίως είναι οι tour operators με τους οποίους συζητάμε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ταξίδι στο Ισραήλ, διότι παράλληλα με την έκθεση, η οποία είναι μια από τις πιο σημαντικές οι οποίες πραγματοποιούνται εκεί, πραγματοποίησε ο ΕΟΤ μια πολύ μεγάλη συνάντηση με B2B, business to business, όπου είχαν προσκληθεί tour operator από το Ισραήλ και τουριστικοί παράγοντες, για να έχουν μια κατηδίαν επαφή με τους εκπροσώπους των ελληνικών τουριστικών γραφείων, αλλά κυρίως να έχουν και μια επαφή με τους εκπροσώπους των 13 περιφερειών. Οι 13 περιφέρειες σε όλες τις χώρες κάναν παρουσίαση της περιοχής και είχαμε την ιδιαίτερη τιμή, εμείς σαν Ρόδος, να συμμετέχουμε στην παρουσίαση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου αφού παρουσιάστηκε το κομμάτι των νησιών, των υποδομών σε τουριστικές κλίνες, μαρίνες, αεροδρόμια στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, είχα την τιμή και τη χαρά να εκπροσωπήσω την περιοχή μας μιλώντας για τα εβραϊκά μνημεία τα οποία υπάρχουν στη Ρόδο και είναι μια στόχευση την οποία κάνουμε στο Δήμο του Ρόδου για προσέλκυση Ισραηλινών τουριστών, διότι η Ρόδος αποτελεί μια περιοχή, όπως τόνισα, που όχι μόνο έχει τη συναγωγή, το μουσείο, την εβραϊκή συνοικία, αλλά είναι και ένας τόπος στον οποίο έχει ιστορική σημασία για το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ, αφού εδώ πέρα γίνανε μεγάλες συναντήσεις την περίοδο 1948-1949 με αφορμή τη λήξη του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου και μάλιστα εδώ πέρα στην περιοχή μας, στο ξενοδοχείο το Ρόδο, είναι που υπογραφήκανε οι τελικές ανακοχές. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουν ακόμα περισσότεροι Ισραηλινοί, που είναι δεδομένο ότι αγαπούν τη χώρα μας, έρχονται εδώ πέρα για να διασκεδάσουν, έρχονται για να ευχαριστηθούν ελληνική γαστρονομία και η στόχευση την οποία πρέπει να έχουμε εμείς προς αυτούς πρέπει να είναι μεγάλη. Στην Διεύθυνση Τουρισμού ετοιμαζόμαστε και οργανώνουμε τις επόμενες εκθέσεις. Στο προσεχές διάστημα θα συμμετέχουμε στην έκθεση Σερβίας, φεύγει η αποστολή μας γιατί 20 με 23 είναι στο Βελιγράδι η επόμενη. Η μεγάλη έκθεση της ATB στο Βερολίνο στη Γερμανία, στη Γαλλία και στη Ρωσία. Αυτές είναι οι επόμενες τέσσερις εκθέσεις, με τις οποίες θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο των επισκέψεών μας στις μεγάλες τουριστικές αγορές, στις οποίες, για να σημειώσω για μία ακόμη φορά, συμμετέχουμε στις εγκεκριμένες εκθέσεις του ΕΟΤ και κατ' επέκταση αυτές στις οποίες έχουμε συμφωνήσει με την περιφέρεια να συμμετέχουμε. Το προσεχές διάστημα θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Τουρισμού σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε το τουριστικό προϊόν πέρα από τις εκθέσεις και την παρουσία μας εκεί και θα μιλήσουμε αναλυτικότερα γι' αυτό.